αμέσως μετά. Τηλεφωνική επαφή με τον 19χρονο. Ναι, στις 12 η ώρα, 27 του μήνα. Και τι είπατε σε αυτή την τηλεφωνική σας συνομιλία? Μου λέει, έλα ρε, καπού είσαι, λέω σπίτι εσύ, να μου λέει με μια φοιτήτρια μόλις την πήρα από το σπίτι, να την φέρω το σπίτι σου, να την πάρουμε π***. Και αυτά του λέω, όχι ρε μπρο, δεν μπορώ και αυτά. Και μου λέει, ξέρω εγώ, να την φέρω στην αποθήκη τίποτα, έχεις καμιά αποθήκη με κανένα στρώμα κάτι? Λέω, όχι ρε φίλε. Και μου λέει, καλά εντάξει, και μου το κλείνει. Και 3 παρά με ξαναπήρε τηλέφωνο. Και τι σου είπε 3 παρά? Ότι τελείωσα με τη φοιτήτρια, να έρθουμε να ράξουμε από εκεί, δεν ξέρω με ποιους ένωσε. Δεν σου είπε με ποιους ήταν κάτι, τίποτα, δηλαδή δεν σου όχι, είπε... δεν ήξερα αν ήταν με κούρτα αυτούς. Μετά τις επόμενες μέρες ξαναειδωθήκατε, τα ξαναείπατε. Το Σάββατο. Συναντηθήκατε το Σάββατο. Ναι, μετά τη δολοφονία. Βγήκαμε, βόστα. Πώς ήταν normal, είχε διαφορά με τις προηγούμενες φορές? Ήταν λίγο τρομαγμένος, λίγο έτσι. Δεν σου είπε όμως κάτι, δηλαδή δεν κατάλαβες κάτι? Όχι, το ρώτησα εγώ ευθύως τι γίνεται με την κοπέλα, έτσι που καθόμαστε, γκαράζαμε, τι γίνεται με τη φοιτήτρια. Και γυρνάει και μου λέει, τελείωσε αυτή. Τι εννοούσε με αυτό, δεν κατάλαβα. Τον είχα για τέτοιο, αλλά ποτέ δεν περίμενα. Πιο πολύ τον είχα ικανό να σκοτώσει ένα αγόρι στο ξύλο. Είχες δει δηλαδή και άλλα πράγματα στο παρελθόν, δηλαδή ήταν επιθετικό? Ήταν βίαιος. Είχες δει πράγματα, είχες δει να χτυπάει? Μόνο εγώ τα είχα δει, μισή ρόδοση ξέρω ότι ήταν βίαιος. Γενικά του άρεσε να βαράει. Ήσουν εσύ παιδί μου μπροστά σε κάποια από τα περιστατικά αυτά? Πάρα πολλές φορές, ειδικά στο Βαλεράκι είχε γίνει φίρμα. Τα μπουκέτα που ρίχνε. Τίποτα άλλο σου είπε για το Ροδίτη? Όχι, είχα ράξει μια-δυο φορές με το Ροδίτη. Ήταν τύπος που του έπαιρνε του άρεσε, ήταν δύο στο κρεβάτι από ό,τι μου είχε πει. Ήξερες ότι αυτοί οι δύο κάνουν παρέα? Ναι, το ήξερα. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και μετά ξαναξεκινήσανε. Καιρό τώρα κάνανε πάλι παρέα? Ναι, τον τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα εκεί. Εσύ είχες δει τίποτα με κοπελιές, βίες, πράξεις, κάτι, δηλαδή? Ναι, είχα δει ότι, ναι, και τους είχα δει που είχαν και αυτά, ότι ήταν βίαιοι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ λέει σημαντικά πράγματα. Λέει, μέχρι τώρα είχαμε ακούσει, Γιώργο μου, ότι ο πιο επιθετικός και ο πιο αρχηγός της παρέας ήταν ο Ροδίτης. Εδώ βλέπουμε από το φίλο του, τον συγκεκριμένο που γνωρίζονταν, ότι στο Φαλιράκι, το παιδί από την Αλβανία, ο 19χρονος, ήταν φίρμα, καθώς πλάκουνε στις μπουνιές πολλούς ανθρώπους. Και λέει ότι θα μπορούσε έναν άντρα να δείρει, όχι όμως μια γυναίκα.